μέρες για να ψηφίσεις κιόλας, διότι θα το συνδυάσουμε 4 μέρες πριν τις εκλογές. Σήμερα μας έχεις βάλει και ένα θέμα, λίγο και την ευθύνη των πολιτών απέναντι στη διαδικασία των εκλογών και της κάλπης. Ναι, βέβαια. Θα πούμε ότι εδώ και πολλά χρόνια παίζεται ένα παιχνίδι του παραλόγου. Η μεν πολιτική δίνουν από τη μια μεριά αμέτρητες υποσχέσεις στον κόσμο, γιατί αν δεν τις δώσουν, δεν θα τους ψηφίσουν. Οι δε πολίτες συνεχίζουν να ψηφίζουν αυτούς τους ίδιους πολιτικούς, ενώ γνωρίζουν ότι πολλές από τις υποσχέσεις θα μείνουν στο φαν. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί μετά τις εκλογές θα ρίξουν την ευθύνη στους πολιτικούς πάλι, ότι ευθύνονται για τη ζωή τους και για όλα αυτά που τους συμβαίνουν. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Αν το πιάσουμε νωρίτερα, δηλαδή προσπαθούν να με πείσουν, με πείθουν, τους ψηφίζω, με απογοητεύουν, ξαναπροσπαθούν και είναι μια λούπα που παραλαμβάνεται, με αποτέλεσμα τι? Ακριβώς. Αποτέλεσμα να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εσύ να ρίχνεις την ευθύνη στους πολιτικούς ότι θένουν αυτοί, οι πολιτικοί να ξαναβγαίνουν και να μπορούν να εισπράττουν πάλι την... Είναι και θέμα, βρε Δημήτρη, με τι κριτήριο ψηφίζει ο καθένας και πόσο πραγματικά δίνει χρόνο στο να ψάξει, στο να ακούσει απόψεις, ή μπορεί να πηγαίνεις πατροπαράδοτα λόγω οικογένειας σε ένα πολιτικό χώρο, ή μόνο από μία αντίδραση, ή λόγω... Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι. Το θέμα είναι πόσο πληροφορημένος είναι επίσης και ο πολίτης και πόσο ενεργός. Αυτό θα πούμε εμείς τώρα, ότι πλέον μιλάμε πάντοτε για πολιτικές ευθύνες. Εδώ πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η ευθύνη των πολιτών απέναντι στην πολιτεία. Πώς μπορούμε λοιπόν να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη? Σε πρώτη φάση μπορούμε να συστηματικά να ενασχοληθούμε με τα κοινά, έστω και σε τοπικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσο δεν ασχολούμαστε εμείς, θα ασχολούνται κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι κατάλληλοι για να ασχοληθούν. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερωθούμε για τα άρθρα του συντάγματος, προκειμένου να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Κάτι άλλο είναι να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη και να αλλάξουμε όλα αυτά που χρειάζεται να αλλάξουμε, προκειμένου να αλλάζοντας εμείς να βελτιωθεί και η κατάσταση στη χώρα μας. Από το πιο απλό, από το να μην πετάμε σκουπίδια, με το να στηρίζουμε ένα τον άλλον και πάει λέγοντας. Και ένα τελευταίο που έχουμε βάλει είναι η ενεργή δράση σε σωματεία, συλλόγους που προάγουν την παιδεία, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Η μια συμβουλή έτσι δικιά σας για τα νέα παιδιά που ίσως ψηφίζουν για πρώτη φορά τώρα, ποια θα ήταν? Με τι κριτήριο να ψηφίσουν? Καταρχήν να πάνε να ψηφίσουν. Καταρχήν ένα. Δηλαδή ακόμα και η αποχή είναι... Δεν μπορείς μετά να έχεις γνώμη αν απέχεις. Αν απέχουν, θα πρέπει να ενημερωθούν ότι η αποχή στηρίζει τα πρώτα κόμματα. Ακριβώς. Τα μεγάλα κόμματα. Οπότε σε πρώτη φάση δεν πρέπει να απέχουν. Το δεύτερο είναι να κάτσουν και να ενημερωθούν, γιατί όσο οι ίδιοι δεν ασχολούνται, θα ασχολούνται κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι κατάλληλοι και δεν πρέπει να ασχολούνται. Οπότε θα πρέπει να αναλάβουν και τα νέα παιδιά την ευθύνη, να μην ρίχνουν την ευθύνη στις προηγούμενες γενιές, ωραία, για ό,τι τους συμβαίνει, γιατί αυτή είναι το μέλλον τελικά. Μάλιστα. Και ένα μήνυμα λόγω και της απλής αναλογικής που την έχουμε φέρει, αλλά δεν ξέρω ποιος τη θέλει, εν πάση περιπτώσει, και ποιος θα τη στηρίξει. Ότι να μπούμε και σε μια κουλτούρα γενικότερης συνεργασίας. Πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Λίγο δύσκολο, βέβαια. Πολύ δύσκολο. Αλλά δεν το βλέπω έτσι και μετεκλογικά όλα αυτά να εξελίσσονται. Λοιπόν, Δημήτρη, θα σε έχουμε Ελλάδα δηλαδή τώρα? Ναι, το επόμενο διάστημα Ελλάδα, θα φύγω αύριο Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα μου. Α, θα σε βγάλουμε. Οπότε από Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Τώρα θα κάνεις tour εδώ, θα σε βγάζουμε από την ελληνική επικράτεια.